Καλησπέρα αγαπηλάκια, κοντινό πλάνο εδώ. Καλησπέρα σας και καλωσορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο, στο οποίο δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς θέλω να κάνω. Το συγκεκριμένο δεν είναι τόσο για εσάς, όσο για τους YouTuber που γνωρίζω ότι μερικές φορές κατασκοπεύουν το υλικό μου. Και πάρα πολύ καλά κάνουνε, διότι κάποιες φορές έχω μερικές ενδιαφέρουσες ιδέες, όπως είναι η σημερινή, όπου θα σας δείξω πώς να μάθετε τι ακριβώς βλέπουνε οι δικοί σας συνδρομητές. Δεν είχες πάντα αυτή την απορία? Τα άτομα τα οποία βλέπουν εμένα, ποιους άλλους βλέπουνε? Βλέπουνε η Λία Λέγια ίσως, η οποία ακόμα δεν μου είχε απαντήσει στα μηνύματα? Βλέπουν την Κατερίνα Ζουγκουρού, που δεν μου είχε απαντήσει ακόμα στα μηνύματα? Βλέπουν τη Μαντώ Γαστεράτου? Δεν τις έχω στείλει μηνύματα, θα τις στείλω μηνύματα. Λοιπόν, αν πατήσετε subscribers σε αυτό το κανάλι. Κάντε subscribe στο κανάλι. Εδώ πέρα έχουμε τους συνδρομητές, καινούργιους συνδρομητές αυτή τη στιγμή, άτομα τα οποία έχουν έρθει στο κανάλι. Αν εγώ πατήσω σε ένα τυχαίο account, ας πούμε στην Mando FL, για να κλικάρουμε και δούμε τα subscriptions. Λοιπόν, εδώ πέρα δείχνει σε ποια κανάλια έχει κάνει subscribe η Mando. Καλησπέρα Mando, αν βλέπεις το βίντεο. Οπότε μπορούμε να δούμε τι παρακολουθεί. Okay. Και ποια είναι η φάση? Το προηγούμενο κανάλι πριν από μένα, κατά πάσα πιθανότητα, σημαίνει πως είναι το κανάλι από το οποίο μετά από εκεί ή με βρήκε ή με το ακριβώς επόμενο κανάλι στο οποίο έκανε subscribe. Οπότε έχουμε βλέπει How to Basic και Fail Army. Oh, καλά, αυτή είναι δικιά μου. Βλέπει Crow, okay, λοιπόν. Με έκανε sub σε μένα ακριβώς μετά από τον Mr. Suicide Ship. Τι είναι αυτό? Και οπότε είναι κάποιο είδους κανάλι το οποίο βάζει μουσική. Α, ενδιαφέρον. Και μετά από μένα Trap Nation. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο ταιριάζει, ρε παιδί μου. Τα κάνεις στον Jack Love και μετά τραπιές, επειδή είμαι πολύ έτσι τη τραπ εγώ. BTS Trashcan. Περίμενα. Για να δούμε. Channels. Α, εντάξει. Λογικό. Από εμένα εδώ τον Dorito Senpai. Εντάξει, είναι Weeb. Weeb account. Οπότε αυτό βγάζει απόλυτο νόημα. Έλλη και Αλένα. Liked videos. Κάποιο Jack Lop liked video. Δεν βλέπω. Και με ανησυχεί αυτό. Λοιπόν, ακριβώς μετά από τον Baze. Οπότε με βρήκε από τον Baze. Έκανε sub σε μένα και μετά και στον Muffin. Ορίστε, Muffin. Σου στέλνω άτομα. Για να δούμε. Η Σοφία Κάπα. Τι βλέπει? Λοιπόν. Βλέπω. Μάλλον. Κορεάτισες κοπέλες. Και βλέπω και κάποιες κανονικές κοπέλες. Βλέπω την Έλενα. Είναι η Έλενα του αρχηγού η Έλενα ή αυτή η Έλενα? Αυτή η Έλενα. Βλέπω πάρα πολλούς Κορεάτες. Οι Κορεάτισες. Συγγνώμη, δεν θέλω να είμαι σεξιστής. Δεν είμαι ποτέ σίγουρος. Κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι, βλέπω και εμένα. Δεν ξέρω τι είμαι τόσο άνιμου. Να πω, οι μόνοι άντρες εδώ πέρα είμαστε εγώ και ο Θέμικορν. Ω, oh, Gloomy Gentleman, G Phantom, Jack Lope. Οκ, okay. Μια χαρά λυσίδα. Για να δούμε η Ρία Κέι. Τι ακριβώς βλέπει? Channels. Όπως βλέπετε, είμαι ίσως από τις πιο κρύπουλες YouTubers που υπάρχουν στην ελληνική κοινότητα. Δεν με ψάχνετε εσείς, σας ψάχνω εγώ για να ξέρω τι ακριβώς βλέπετε. Διότι πάντα έχω πορεία του πώς με ανακάλυψε κάποιος. Όπως πηγαίνει εδώ πέρα, που η αλυσίδα είναι λίγο περίεργη. Έχουμε Leon Pep, το καταλαβαίνω. Έχουμε μετά αυτό το Real, πολλά λατινικά νούμερα, το οποίο δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι. Είναι 5100 Real σημαίνει. Dikos, που δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος. What's up guys, Dikos here and it's time for another hype night. Του πάει του πιλιόλο το μαύρισμα. Και μετά βλέπουμε, ακριβώς μετά από τον Φιλιππινέζο, βλέπουμε Jack Lope. Οπότε πραγματικά αναρωτιέμαι, ποια ήταν η αλυσίδα εδώ πέρα? Πώς ακριβώς πήγε από Φιλιππίνες Jack Lope? Έχω δουλέψει στο παρελθόν με Φιλιππινέζους. Έχει τύχει αυτό. Αλλά δεν είμαι σίγουρος πως αυτό το πιάνει αλγόριθμος. Εκτός και αν το πιάνει, όντως. Έχω κάνει σεξ με άτομα από τόσες διαφορετικές εθνικότητες. Πώς και δεν κυκλοφορεί λίγο περισσότερο το κανάλι, ρε γάμωτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι βλέπει η Lunar. Lunar, λοιπόν, okay. Subscriptions. Και αυτό θα είναι κάπως περίεργο, διότι βλέπουμε εδώ πέρα πάρα πολλές beauty vloggers. Και αυτό εδώ πέρα το οποίο δεν ξέρω τι είναι, Βασίλης Παπαδόπουλος.
ο οποίος κάνει πράγματα με τα χέρια του από ό,τι βλέπω. Και μετά η αλυσίδα του sub πηγαίνει ως εξής: Νίκος Μουτζινάς, Ιάσον Αστανόπουλος, επώνυμος αλκοολικός, Jack Lowe. Οπότε, θα υποθέσω το εξής, καθώς ο επώνυμος αλκοολικός είναι λίγα, είναι ωραίο παιδί, χαριτωμένο παιδί, και εγώ είμαι χαριτωμένο παιδί. Είμαι χαριτωμένο παιδί. Καλό παιδί. Χαριτωμένο παιδί. Έχει αυτό το κάτι, δεν ξέρω τι είναι. Αυτό το κάτι, κάτι αχαρακτήριστο, αλλά... Αλλά δεν έχει. Λοιπόν, πάμε στον Μπίλο. Να δούμε τι βλέπει ο Μπίλος και πώς έφτασε σε μένα. Λοιπόν, βλέπει κοντοπίδι. Βλέπει... TED Ed. Biographics, και από Biographics πήγε σε μένα. Στον Jack Lope. Το οποίο δεν ξέρω τι είναι το Biographics. Υποθέτω κάτι που έχει να κάνει σχέση με γραφικά. Όχι, είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει σχέση με... την ιστορία, υποθέτω. Λογικά, ναι, με την ιστορία. Και από εκεί πήγε στο δικό μου κανάλι. Μπράβο, Μπίλο, μπράβο. Οκ, χαίρομαι γι' αυτό. Κάτι ενδιαφέρον θα κάνω τότε. Αν και το άλλο κανάλι το οποίο είδα, τι είσαι subbed, πρέπει να πάω και να το δω, μου φαίνεται καλό. Πάμε να δούμε η Mary MP, τι ακριβώς βλέπει. Ελπίζω να μην σας πειράζει που κάθομαι και τα δείχνω, αλλά μπορεί να τα δει οποιοδήποτε. Θέλω να πω. Ίσως να είμαι λίγο υπερβολικός. Νομίζω πως είμαι λίγο υπερβολικός μερικές φορές. Και αυτό μου φαίνεται περίεργο, διότι έχουμε το εξής. Έχουμε. Άλλη. Crow. Crow, μάλλον. Jack Lope. Λογικό αυτό γιατί κάναμε πολύ παρέα με το κοράκι. Αλλά μετά από εκεί έχουμε. Gingerbread. Ηλία Λέια. Πάντα τη λέω λάθος. Και I'm a Yummy Tube. Και μετά Natasha Kay. Πώς ακριβώς πήγε από μένα στη Ginger. Έχω απορία. Έχω απορία για κάποια από αυτά. Ελληνοφρένια Official. Man of Style. Jack Lope. Θέλω να πω. Αν μη τι άλλο, είμαι ένας άντρας με στυλ. Οπότε αυτό βγάζει απόλυτο νόημα. Chris Ιορδάνο. Subscriptions. Και Chris λογικά. Α, είναι κοπέλα. Είναι Χριστίνα Ιορδάνο. Και εδώ πέρα μία ακόμα ενδιαφέρουσα λεσίδα. Μου αρέσει που βλέπω ότι πολλοί είναι από τελείως διαφορετικά κανάλια που έχουν έρθει στο δικό μου. Όπως π.χ. εδώ πέρα έχουμε Μουτζινά, έχουμε Cure, έχουμε Aerosmith, έχουμε Μαρία Κάραη, έχουμε Tony Bennett και μετά έχουμε Jack Lope, ακριβώς μετά από τον Tony Bennett. Εξαιρετικά. Love is here to stay. Πάμε να ψάξουμε κάτι λίγο πιο περίεργο. Τι ακριβώς βλέπεις, Αλέξανδρα? Από πού μας έχεις βρει? Α! Οκ, λοιπόν, Ευτύχης Μπλέτσας, Jack Lope, Μαρία Σου. Δεν ξέρω ποια είναι. Αυτή η Μαρία Σου ποια είναι? Άρα Παρίς, καλώς ήρθατε στο φανταστικό αυτό weird fact movie show. Να τη συμπαθώ, είναι τόσο άβολη όσο είμαι κι εγώ. Έλενα Πιάκη. Πιάκη, Πιάκη, Πιάκη. Carrot Tarts. Αχ. Jack Lope, Crow, Dora the Senpai, οκ, μετά είναι απολύτως λογική αλυσίδα, αλλά... Εντάξει, χαίρομαι που πριν από μένα κάπου υπάρχει η Μαντόκα Στεράτου και ο Μάρι Γκλεν, αλλά... Κάρω το τάρτσερ γαμό το... Οκ, παστίτσιο, γιόλο. Αυτό πρέπει να είναι κάτι καλό. Φτάσαμε και σε κάτι ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχουμε... Άλλη, νέος ήχος Unplugged, ποιος ξέρει ποιος είναι αυτός. Λένα, The Plug, ποιος ξέρει τη Λένα The Plug. Αφήστε μου όλοι το αγαπημένο σας βίντεο με τη Lena The Plug στα σχόλια, στην περιγραφή. Είμαι σχεδόν σίγουρος πως ξέρω ποιο θα είναι. Ναι, έχει twerk channel. Υπάρχει twerk channel. Πρέπει να... Για να δούμε η... The Fallen. Ή, ο, τι. Α, είναι ο, The Fallen. Πρέπει να κάνω συνεργατικό μαζί του. Για να δούμε τι βλέπει ο The Fallen. Πώς έφτασε σε μένα, πραγματικά θέλω να ξέρω. Από τον Χάρο! Από τον Χάρο. Λοιπόν, έχουμε Crow, έχουμε Χάρο, έχουμε Jack Lope. Ο Χάρος πότε πήγε 20K, ρε γάμο του. Τι κάνει αυτό? Πού τον είχα αφήσει? Τον είχα αφήσει στα 2K. Πότε πήγε, μωρέ, 20K αυτό το παιδί? Πα. Εντάξει. Καλά κάνει, καλά κάνει. Αχά! Παμφίλη Μαστραντονάκη. Καλησπέρα σας, κυρία Μαστραντονάκη. Από τον Μιχαήλ Μαθιουδάκη. Λοιπόν, για να δούμε, έχει Βασιλικού, Έλενα Γκαλίφα,
Υπάρχουν τόσες πολλές beauty vloggers πλέον που δεν ξέρω καν ποιες είναι. Έχω μείνει πίσω, ή οποιαδήποτε από ό,τι φαίνεται πλέον μπορεί απλά να ανοίξει ένα beauty vlogging κανάλι. Και αυτό είναι αρκετό. Εντάξει. Να μου πεις είναι όπως τα gaming. Το beauty vlogging είναι το gaming του 2016. Το gaming του 2016 έχει γίνει πλέον beauty vlogging. Πρέπει να γίνω beauty vlogger, παιδιά. Πρέπει. Μόνο έτσι θα πάω trending. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να φτάσω. Beauty vlogging, τραγούδια και family friendly υλικό. Σοφία Ζελελίδου, η οποία έχει κάνει subscribe σε όλες τις beauty vlogger από ό,τι βλέπω. Και αμέσως... Και τον Άκη Πετρατζίκη. Κοίτα. Κοίτα. Σοφάκι μου, σε καταλαβαίνω και εγώ τον Άκη. Το ανοίγαμε το φύλλο. Θα το άνοιγα το φύλλο οποιαδήποτε μέρα θέλει. Θα τον άφηνα να μου ανοίξει και εμένα το φύλλο οποιαδήποτε μέρα θέλει. Δηλαδή. Και έχουμε πάρα πολλές beauty vloggers και μέσα σε όλα αυτά έχουμε τον Jack Love. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό θα το δείτε μόνο με το κανάλι του Jack Love. Τριγύρω beauty vloggers και στη μέση ο Jack Love. Δεν ξέρω γιατί. Έχω κάτι το οποίο τραβάει τις γυναίκες. Απλά πρέπει να τραβήξει κι άλλες γυναίκες, μπας και φτάσουμε κανένα 15K. Φτάσαμε 15K και θα διαβάσω τις 50 αποχρώσεις του Γκρι. Το υπόσχομαι εδώ πέρα. Live stream, 50 αποχρώσεις του Γκρι ανάγνωση, μόνο για εσάς. 15K, πάμε. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το οποίο είδαμε σήμερα. Πώς μπορείτε να δείτε τι βλέπουν άλλα άτομα στο YouTube, δικοί σας συνδρομητές. Χρησιμοποιήστε το για να μαζέψετε ό,τι στοιχεία θέλετε και να είσαστε ένας περίεργος κρύπουλας όπως είμαι και εγώ στο YouTube. Άμα σας άρεσε, κάντε το ένα share, διότι εκτός και να αρχίσω να βάφομαι ή να μιλάω για το Greece Next Top Model, δεν θα πάμε trending ποτέ. Κουφάλα νεκροδάφτη. Και ξέρεις τι, φάστα είχε κάποια στιγμή. Αλλά όπως και να έχει, ελπίζω να περάσετε καλά και να μάθετε κάτι. Μάλλον τίποτα το ενδιαφέρον. Καλή συνέχεια σε εσάς, καλή συνέχεια και σε μένα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και μέχρι τότε... Γεια σας.